Και θα ξεκινήσουμε σε αυτό το μέρος με κάτι πολύ σημαντικό, γιατί πραγματικά εντυπωσιάστηκα όταν ο κύριος Βάβουκας μου έστειλε τα στοιχεία των ξενοδοχειακών επενδύσεων. Και αν κανείς τα μελετήσει με προσοχή, θα διαπιστώσει τον κορεσμό του Ηρακλείου αλλά και την αναπτυξιακή πορεία των Χανίων, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Καθώς οι περισσότερες νέες επενδύσεις γίνονται σε αυτές τις τρεις περιφερειακές ενότητες. Η αλήθεια είναι ότι το Ηράκλειο είναι η βαριά βιομηχανία της Κρήτης και τα τελευταία χρόνια έχει κορεστεί. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Βάβουκα, μεγάλων αλυσίδων και του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού που ρίχνουν δίχτυα στην Κρήτη. Πράγματι έχουμε μια έκρηξη επενδύσεων και αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί ο τόπος μας η Κρήτη, όλες οι μεγάλες εταιρείες και τα κεφάλαια με τα μεγάλα θέλουν να επενδύσουν, δεν είναι τυχαίο, έτσι. Άρα λοιπόν πάμε σε μεγάλες καινοτόμες ιδέες, πρέπει να έχουμε, γιατί υπάρχουν και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία είναι το ΕΣΠΑ, είναι ο αναπτυξιακός, είναι εδώ πέρα που τα έχω σημειώσει με στοιχεία, είναι το ΠΕΠ, είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και από τις τράπεζες, ας πούμε, όσοι μπορούν να πάρουν. Άρα λοιπόν, στο πλαίσιο τώρα της επένδυσης, έχουμε 12 άδειες εγκριμένες με 11.500 κλίνες. 11.500 κλίνες, οι οποίες θα προσταθούν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα στη δυναμική της Κρήτης. Και να πούμε, κύριε Βάμβοκα, ότι οι τηλεθεατές έχουν την ευκαιρία να δουν και τα στοιχεία που μας έχετε παραχωρήσει. Βλέπω ότι έχουμε επενδύσεις σε Χανιά, Χανιά, Λασίθη, Χανιά, ναι. Χανιά, Χανιά, Λασίθη, Χανιά, Χανιά, Ηράκλειο, Λασίθη και Χανιά. Ναι. Βεβαίως να πούμε ότι η δυναμική, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, βλέπουμε ότι η δυναμική του Ηρακλείου μπορεί να έχει μία επένδυση, αλλά έχει ένα πολύ μεγάλο αριθμό κλινών. Βέβαια. Φανταστείτε να δείτε το ενδιαφέρον τώρα του κόσμου. Το 2014 έως το 2023 είχαμε 46.000 αιτήσεις, από τις οποίες εγκριθήκαν 22.000 με προϋπολογισμό, από το ΠΕΠ μιλάμε τώρα, από το ΠΕΠ Κρήτης, με προϋπολογισμό 500 εκατομμυρίων, τα οποία τα 300 ήταν από το κράτος και τα 200 ήταν από τους ιδιώτες. Άρα λοιπόν το ενδιαφέρον αυτό φαίνεται και μόνο από τα νούμερα. Πέρα από, από αυτά που βλέπω, δεν βλέπω, ας πούμε, νέα ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή του Αποκορώνου. Βλέπουμε. Οι πιο πολλές είναι στα Χανιά. Το οίκος Κίσαμος, την μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία στην περιοχή του Καστελίου στην Κίσαμο. Βλέπουμε μια μεγάλη επένδυση στο Θόλο Καβουσίου, στο Δήμο της Ιεράπετρας. Βλέπουμε μια πολύ σημαντική επένδυση επίσης στα Χανιά, στην περιοχή του Πλατανιά, ξανά στην Κίσαμο. Έχουμε μία επένδυση, βλέπω εδώ, 3.500 κλίνες σε ξενοδοχείο στον Δήμο του Πλατανιά. Αυτό μπορεί να είναι και ένα από τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία στη χώρα, για να μην πούμε ένα από τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία της Ευρώπης. Σίγουρα, από τα καλύτερα και τα μεγαλύτερα θα είναι. 830 κατοικίες και 2 ξενοδοχειακές μονάδες. Άρα βλέπουμε κολοσιαίες επενδύσεις. Πέρα από την ντόπια επιχειρηματικότητα, και ντόπια εγώ βάζω τους Έλληνες επιχειρηματίες, υπάρχει ενδιαφέρον και από ξένες αλυσίδες. Ας πούμε, γνωρίζω ότι και η Four Seasons αλλά και ήδη η Hilton έχει επενδύσει στην Ναι, εδώ με στρατηγικές επενδύσεις, κύριε Δασκαλάκη, με στρατηγικές, υπάρχει το άλλο, η στρατηγική επένδυση, η οποία οι άνθρωποι έχουν τα χρήματα και τι ζητάνε. Ζητάνε από το κράτος να μειωθεί η γραφειοκρατία. Όπως είναι στα Σχαριά τώρα, όπως είπαμε, στη Γούβες είναι ο Ελάκτορ μαζί με τη Ρέτζ, η οποία θέλουν να επενδύσουν οι άνθρωποι αυτοί και θέλουν τουλάχιστον να τους βοηθήσει το κράτος να μειωθεί η γραφειοκρατία. Είναι η Ελούντα Χίλς που είπατε με το μεγάλο αυτόν το Ρώσο. Είναι η Τέρνα για το αμάριστο φράγμα, το πλατή ποταμός που έχει ένα προϋπολογισμό 200 εκατομμυρίων. Είναι του Καράτζη οι ανανεώσιμες πηγές. Είναι πάρα πολλές οι μεγάλοι αυτοί επιχειρηματίες που ζητάνε, ας πούμε, από την πολιτεία να τους βοηθήσει τουλάχιστον στη γραφειοκρατία. Όσον αφορά τις ξενοδοχειακές μονάδες, επειδή βλέπουμε ότι είναι μεγάλες μονάδες σε μεγάλες εκτάσεις, δηλαδή πέρα από τις 3.500 κλίνες στον Πλατανιά, έχουμε 2.734 κλίνες στην περιοχή του Αγίου Νικολάου και βλέπω εδώ και 1.148 κλίνες στην περιοχή του Ανισαρά, στον Δήμο της Χερσονήσου. Ναι. Είναι οι τρεις περιοχές που αποτελούν και την αυαρχίδα της κριτικής τουριστικής βιομηχανίας, δηλαδή Δήμος Χερσονήσου, Δήμος Πλατανιά και Δήμος Αγίου Νικολάου και συγκεκριμένα η Ελούντα. Αυτές οι κλίνες, μετά από πόσο χρονικό διάστημα θα προσθεθούν στη δυναμική της κριτικής τουριστικής βιομηχανίας?
Αυτό τώρα εξαρτούνται από όλα αυτά, από το κράτος πώς θα βοηθήσει, δηλαδή υπηρεσίες. Αυτό είναι το πρόβλημά μας εδώ πέρα. Εδώ, ας πούμε, έχουν εγκριθεί περιβαλλοντικές μελέτες. Άρα, ο δρόμος για την υλοποίηση αυτών των επενδύσεων έχει ξεκινήσει. Έχουν τεθεί οι βάσεις. Οι βάσεις έχουν τεθεί. Τώρα, πιστεύω τώρα τα οικονομικά κονδύλια πώς θα έρθουν, δεν το... Είναι μια διαδικασία αυτό. Διαδικασία. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό. Ένα άλλο κριτήριο που θέλω να δούμε, κύριε Δασκαλάκη, είναι, φανταστείτε να δείτε τώρα πως είμαστε τρίτη περιφέρεια στην Ελλάδα. Δηλαδή, από την απορροφητικότητα των επιχειρήσεων. Έχουμε δηλαδή 42, εδώ στην Κρήτη είχαμε 42 επενδύσεις, οι οποίες είναι σε έξυπνο τουρισμό, mm-hmm. μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν είναι δηλαδή μόνο οι μεγάλες, σε έξυπνο τουρισμό, σε βιώσιμη αγροδιατροφή και στην πράσινη ενέργεια, στο περιβάλλον και στην πληροφορική, mm-hmm. η οποία απορροφηθήκαν και ζητάνε πάλι αυτές οι επιχειρήσεις ίδιες επέκταση. Και ζητάνε χρήματα και άλλα. Άρα, λοιπόν, άρα δεν είναι μόνο οι επενδύσεις η ανέγερση από την αρχή, είναι και οι επενδύσεις που θέλουν να επεκταθούν στην ίδια υπάρχουσα βάση. Βέβαια, οι νέες επιχειρήσεις. Mm-hmm. Οι νέες επιχειρήσεις, οι οποίες ζητάνε τη βοήθεια. Κυρία Μιλάκη, με αφορμή το χαρτοφυλάκιο του κυρίου Βάμβουκα, επειδή είστε και ο άνθρωπος του πολιτισμού, πόσο σημαντικό είναι να βλέπουμε μεγάλες αλυσίδες όπως τη Hilton να επενδύει στην Κρήτη? Γνωρίζω ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι και η Four Seasons ενδιαφέρεται και καλοκοιτάζει την Κρήτη να έρχονται στο νησί μας. Κοιτάξτε, κύριε Δασκαλάκη, ουσιαστικά αυτό ήταν κάτι αναμενόμενο. Νομίζω ότι όλοι εμείς που είμαστε σε αυτό το πάνελ, αλλά και οι τηλεθεατές μας, αναγνωρίζουν ότι η Κρήτη είναι ένας τόπος έλξης πολλών μεγάλων επιχειρήσεων, που δεν αφορά μόνο τον τουρισμό, αλλά γενικότερα έχουμε και επιχειρήσεις που έχουν να κάνουν με την διασύνδεση, με τα καλώδια, με την ενέργεια, με τα big data που τώρα θα αρχίσουμε να φαίνονται και αυτά στο προσκήνιο. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, και καλώς η Κρήτη είναι ένας πόλος έλξης όλων αυτών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, οι οποίοι θα επενδύσουν στο μέλλον και ήδη επενδύουν σε αυτό. Αυτό είναι η μία όψη του νομίσματος. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι εμείς, με κάποιο τρόπο που θα πρέπει να είναι ξεκάθαρος και σαφής, θα πρέπει να διαφυλάξουμε τη βιωσιμότητα αυτού του τόπου. Για το καλό των πολιτών που ήδη κατοικούν σε αυτόν και για αυτούς που θα έρθουν να κατοικήσουν στα επόμενα χρόνια, οι οποίοι θα είναι πολλαπλάσιοι βεβαίως από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι, και σε ό,τι αφορά τους επισκέπτες του νησιού, αλλά και τους μόνιμους κατοίκους που αναμένουμε ότι θα αυξηθούν κατά πολύ τα επόμενα τουλάχιστον 10 χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη και όλο αυτό τον επενδυτικό καταιγισμό που έχουμε να βιώσουμε την επόμενη δεκαετία. Κύριε Τζεδάκη, αυτό που παρατηρώ είναι ότι μεγάλοι κολοσσοί όπως η Hilton επενδύουν πέρα των αστικών κέντρων της Κρήτης. Δηλαδή, το πρώτο Hilton της Κρήτης είναι στην περιοχή του Ομιλοποτάμου, στην περιοχή του Πανόρμου. Άρα, βλέπουμε ότι αυτές οι επενδύσεις είναι και πάρα πολύ κοντά στον πρωτογενή τομέα. Πόσο σημαντική είναι αυτή η διασύνδεση, δηλαδή ένα μεγάλο ξενοδοχείο δίπλα σε μια αγροτική περιοχή δυναμική? Κύριε Δασκαλάκη, είμαστε υπέρ της επιχειρηματικότητας. Είναι σημαντικό ότι υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον για το νησί μας. Αυτό όμως πρέπει να δούμε είναι ότι υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού. Είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο πρέπει να μπει στο τραπέζι. Βλέπουμε σχολές όπως είναι των τουριστικών επαγγελμάτων στον Άγιο Νικόλαο και κλείνουν ή απαξιώνονται. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να δούμε μια παιδεία με επαγγελματικό προσανατολισμό για να έχουμε στελέχη με τεχνογνωσία που να βοηθήσουν τον τουρισμό. Θα σας διακόψω γιατί έχουμε ένα μικρό θέμα με τον ήχο σας. Θα το αποκαταστήσουμε και θα επιστρέψω σε εσάς. Mm-hmm. Κύριε Σκούλα, το δικό σας σχόλιο μέχρι να αποκαταστήσουμε και το πρόβλημα τον κύριο Τζεδάκη. Θα πρέπει να δούμε τι συνολικές υποδομές μπορούμε να έχουμε από πλευράς υπηρεσιών, από πλευράς υποδομών, για να υποδεχθούμε αυτό το κύμα ανάπτυξης το οποίο προϊονίζει η προτίμηση των ξένων επενδύσεων. Θα πρέπει δηλαδή, για να μην απογοητεύσουμε και για να μην απογοητευτούμε, όλα αυτά να συνοδεύονται από ένα κεντρικό σχεδιασμό για το οδικό δίκτυο, για το αποχετευτικό δίκτυο, για το αρδρευτικό δίκτυο, για την επάρκεια αγαθών, για τη μεταφορά προϊόντων, για την επάρκεια των υπηρεσιών, δημοσίων και ιδιωτικών. Ούτως ώστε αυτό το οποίο βλέπουμε με αξιοθαύμαστα οργανωμένο τόπο σε άλλους τουριστικούς προορισμούς του δικού μας κυβισμού, mm-hmm. στη Μαγιόρκα, στην Ίμπιζα, στην Σικελία, να μην μοιάζει με ένα βαλκανικό τοπίο εφήμερης ή χαμηλού κόστους
επίσκεψης. Πάντως, αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι οι μεγάλες αλυσίδες και οι μεγάλες επενδύσεις επιλέγουν περιοχές που δεν είναι ιδιαίτερα κορεσμένες τουριστικά. Δηλαδή, θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο Δήμος Χερσονήσου είναι ένας τεράστιος Δήμος. Είναι ο πιο τουριστικός Δήμος της χώρας με τη μεγαλύτερη δυναμική. Δηλαδή, οι κλίνες του Δήμου Χερσονήσου είναι οι κλίνες στην Κό, ένα αυτόνομο νησί. Όμως βλέπουμε ότι οι επενδύσεις μετακινούνται προς την περιοχή της Ανάληψης, προς την περιοχή του Ανισαρά, άρα αυτό είναι σημαντικό στοιχείο. Ο κορεσμός, αυτό ακριβώς υπονοεί η κυρία Δασκαλάκη, ότι ένα σημείο έχει φτάσει στο ζενίθ της επάρκειάς του για φιλοξενία ή για παροχή υπηρεσιών και αυτονόητα οι πιο παρθένες περιοχές να είναι πιο ελκτικές σε κάποιον ο οποίος θέλει να κάνει μια επένδυση ολκής. Δεν θα πάει να στιβαχθεί μαζί με τους προηγούμενους επιχειρηματίες μικρούς ή μεγαλύτερους στην ίδια περιοχή, θα αναζητήσει ένα παρθένο χώρο που θα έχει και χώρο ανάπτυξης του επενδυτικού του ιδεώδους. Μάλιστα. Κύριε Ζεδάκη, επανέρχομαι σε εσάς για να ολοκληρώσετε τη σκέψη σας. Να πω από την αρχή ότι είναι... Πείτε το, ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον για το νησί μας από πάρα πολλές εταιρείες. Ένα σημαντικό θέμα είναι το θέμα του εργατικού δυναμικού που θα έχουμε πρόβλημα τα επόμενα χρόνια. Βλέπουμε ότι σχολές όπως είναι τουριστικών επαγγελμάτων κλείνουν ή απαξιώνονται, με αποτέλεσμα θα πρέπει να έχουμε στελέχη με τεχνογνωσία για να έχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες. Όπως είπατε, το ότι θα δημιουργηθεί ένα ξενοδοχείο κοντά σε μια αγροτική περιοχή δεν σημαίνει ότι θα βάλει και τα προϊόντα τα κριτικά του ξενοδοχείου αυτό. Τεράστιο κεφάλαιο. Πρέπει λοιπόν να δοθούν κίνητρα και από την πολιτεία, είτε φορολογικά, είτε επιπλέον μοριοδότηση σε διάφορα επενδυτικά προγράμματα όσοι πιστοποιούν τους χώρους τους με τα σήματα της κριτικής κουζίνας. Εμείς κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια και σε συνεργασία με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη προκειμένου να εντάξουν τα ξενοδοχεία τα προϊόντα μας, γιατί και για αυτούς είναι πάρα πολύ σημαντικό η πιστοποίηση αυτή, γιατί η Κρήτη έχει πάρα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Είναι η κριτική διατροφή, είναι ο κριτικός διατροφικός πολιτισμός, είναι η ιστορία μας, ο πολιτισμός μας, η φιλοξενία, το φιλότιμο και όλα αυτά πρέπει να τα συνδυάσουμε ως μια ποιοτική επιλογή για να πάμε σε ένα ποιοτικότερο τουρισμό. Ποσότητα έχουμε πάρα πολύ, πρέπει πλέον να δώσουμε βάρος στον ποιοτικότερο τουρισμό και σε μικρότερες επιχειρήσεις όπως είναι τα καταλήματα, ο αγροτουρισμός και στην εδωχώρα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Μάλιστα. Θα κλείσουμε το κεφάλαιο των ξενοδοχειακών επενδύσεων.